Ζητάς από εμένα να γνωρίσεις, Παρθένε, τον τρόπο της συλλήψεώς σου, λέγει ένα τροπάριο του κανόνος του Ευαγγελισμού. Αλ ούτως ανερμήνευτος, συνεχίζει. Ο τρόπος δηλαδή της συλλήψεώς είναι ανερμήνευτος. Το Πνεύμα δε το Άγιον δημιουργώ δυνάμει, συ επισκιάσαν εργάσεται. Το Πνεύμα το Άγιο με δημιουργική δύναμη θα εργαστεί σε σένα, αφού θα επισκιάσει αυτήν την σύλληψη. Είναι από τον τρίτο κανόνα και είναι το δεύτερο τροπάριο, από την τρίτη οδή του κανόνου του Ευαγγελισμού και είναι το δεύτερο τροπάριο. Επομένως, ο λόγος είναι για το πώς έγινε αυτή η σύλληψη μέσα στα άχραντα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος τρόπος είναι ανερμήνευτος, είναι ακατανόητος. Δεν μπορούμε εμείς να τον προσεγγίσουμε. Όμως, με τη βοήθεια του Αγίου Νικοδήμου, που έχει γράψει ερμηνεία σε αυτό το τροπάριο, και η ερμηνεία του βρίσκεται στο πολύ έτσι βαθιστόχαστο και θεολογικότατο βιβλίο που λέγεται Εορτοδρόμιον. Με τη βοήθεια λοιπόν του Αγίου αυτού θα προσπαθήσουμε λίγο να προσεγγίσουμε αυτό το μέγα μυστήριο και βέβαια ίσως μερικά θα μας φανούν δυσνόητα και δύσκολα, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί ο χριστιανός βεβαίως πρέπει να προσέχει στην ηθική, στη ζωή, δηλαδή στην πρακτική του, καθημερινά να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά πρέπει να εμβαθύνει και στην πίστη του και στο δόγμα, να γνωρίζει και αυτά τα βαθύτερα της πίστεώς μας όσο είναι δυνατό, με βάση πάντα την Αγία Γραφή και τους Αγίους μας Πατέρας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας αυτό το τροπάριο. Αυτό το τροπάριο, λέει, λέγεται εκ μέρους του Αγγέλου, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ δηλαδή, προς την Παρθένο. Ως γνωστόν, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ απεστάλλει από το Θεό στην Παναγία μας για να της δώσει την Ευαγγελία, το χαρούμενο δηλαδή άγγελμα, τη χαρούμενη Αγγελία, ότι αυτή εκλέχθηκε από όλες τις γυναίκες για να γίνει η μητέρα του Θεού. Λέγεται λοιπόν αυτό το τροπάριο στην Παναγία και είναι δανεισμένο από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γιατί όλα τα τροπάρια πρέπει να γνωρίζουμε που έχουμε μέσα στην ημνολογία μας είναι βασισμένα στην Αγία Γραφή, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των Αγίων μας Πατέρων, οι οποίοι πάλι βασίζονται στην Αγία Γραφή και στους προ αυτών Αγίους Πατέρους. Όταν η Παρθένος ζητούσε να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα συλλάβει τον Θεό Λόγο, ο Αρχάγγελος δεν είχε που να καταφύγει παρά στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και τι της είπε, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Θα έρθει σε σένα το Πνεύμα το Άγιο και η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Δηλαδή η Παναγία Τριάς, το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη ο Πατήρ και ο ύψιστος, ο Υιός, θα εργαστούν μέσα σου αυτό το θαύμα. Λέει λοιπόν ο Μελωδός, «Εσύ μεν, ο Αϊπάρθενε Μαριά, ζητείς και επιθυμείς να μάθεις από εμένα με ποιο τρόπο θα συλλάβεις το μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός. Γνώριζε όμως ότι ο τρόπος που ζητείς της δικής σου συλλήψεως είναι ανερμήνευτος και γλώσσα ούτε ανθρώπου ούτε αγγέλου δεν μπορεί να τον εξηγήσει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σε επισκιάσει και από παντού θα σε σκεπάσει και θα σε περικυκλώσει, θα ενεργήσει με την δημιουργική του δύναμη τη δική σου σύλληψη, δηλαδή το να συλλάβεις εσύ τον Υιό του Θεού στην κοιλία σου».
λέγει ο κριτικότατος Φώτιος, ο Μέγας, στην Μυριόβιβλο. Φέρνοντας ως μάρτυρα τον φιλεοθεάμονα εκείνο και φιλοπονότατο, όπως ο ίδιος ο Φώτιος τον ονομάζει, Ιώβιο μοναχό, ο οποίος λέγει «Ήταν απαραίτητο να επισκιάζεται το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου, δηλαδή να είναι καλυμμένο, να μην είναι ολοφάνερο. Για ποιους λόγους? Πρώτον, για να γίνει ευπαράδεκτο σε εκείνους που ακούνε, και δεύτερον, για να ξεφύγει τους κόντους των άρχοντα, τον διάβολο δηλαδή». Λέγει ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ότι τρία πράγματα δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ο άρχοντας του αιώνος αυτού, ο διάβολος δηλαδή. Τρία πράγματα του ξέφυγαν. Πρώτον, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την παρθενία της Μαρίας. Ξεγελάστηκε, γιατί η Μαρία, η υπεραγία Θεοτόκος, είχε μνηστευθεί κατά θείαν βούληση και παραχώρηση τον μνήστορα Ιωσήφ. Δεύτερο που του ξέφυγε, διέλαθε της προσοχής του διαβόλου, ήταν η σύλληψη του Κυρίου. Και τρίτον, η σταύρωση. Λέγει και ο Θεσπέσιος Παύλος για τους άρχοντες του αιώνος αυτού ότι εάν γνώριζαν δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Γι' αυτό λέει λοιπόν ο Ιερός Θεοφύλακτος: «Επέτρεψε ο Θεός να μνηστευθεί την Μαρία ο Ιωσήφ για να έχει τον κηδεμόνα στις συμφορές, διότι και αυτός και στη φυγή στην Αίγυπτο τη φρόντισε και την διέσωσε, αλλά συγχρόνως και για να ξεφύγει επέτρεψε ο Θεός να μνηστευθεί τον Άγιο Ιωσήφ, υπεραγία Θεοτόκος, για να ξεφύγει από την προσοχή του διαβόλου. Γι' αυτό τη μνηστεύθηκε. Διότι ο διάβολος, όταν άκουσε ότι η Παρθένος εν γαστρία έξι, το άκουσε από τον προφήτη Ισαΐα και γνώριζε επομένως ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από μια Παρθένο, παρατηρούσε τις Παρθένες, τις παρακολουθούσε. Για να εξαπατηθεί λοιπόν ο απατεώνας, νηστεύεται ο Άγιος Ιωσήφ την Αϊπάρθενο και σχήμα μόνο γίνεται συζυγίας, πράγμα όμως καθόλου. Δεν υπήρχε καμία συζυγική σχέση. Φαινομενικά μόνο ήταν μεμνηστευμένη και υπήρχε μόνο σχήμα συζυγίας. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα έρθει σε σένα, λέει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, και η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει, και έτσι θα τελεσιουργηθεί σε σένα το μέγα αυτό μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Και ο μεν μελωδός, λέει ο Άγιος Νικόδημος, έτσι άλλαξε τα παραπάνω λόγια του Ευαγγελίου, πιεζόμενος από το μέλος των τροπαρίων. Αν το Πνεύμα του Άγιον δημιουργούν δυνάμει, σι επισκιάσαν εργάσετε. Ενώ το Ευαγγέλιο λέγει «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε». Η ερμηνεία είναι η εξής, σύμφωνα με τον Ιερό Θεοφύλακτο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε», προετοιμάζοντας γόνιμη τη μήτρα σου και δημιουργώντας την σάρκα για τον ομοούσιο λόγο. Το Πνεύμα του Άγιο δημιουργεί τη σάρκα για τον ομοούσιο λόγο. Δύναμις δε υψίστου επισκιάσεση. Δηλαδή, ο Υιός του Θεού, αυτός είναι η δύναμη του υψίστου, αυτός θα σε επισκιάσει. Επειδή σύμφωνα και με τον Απόστολο Παύλο, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης. Αυτός θα σε επισκεπάσει και από παντού θα σε περικυκλώσει. Διότι όπως όρνη θα επισκιάζει τα νοσία της, τα πουλάκια της, σκεπάζοντάς τα όλα με τα πτερά της, έτσι και η δύναμη του Θεού περιέλαβε όλη την Παρθένο. Και αυτό σημαίνει το επισκιάσει. Ο δε Μέγας Αθανάσιος ως εξής ερμηνεύει το ρητό.
η επέλευση, λέει, του Πνεύματος έγινε σύμφωνα με την θεαρχία σε όλα εκείνα που ουσιωδώς ανήκουν σε αυτό, δίνοντας χάρη για να χαίρει σε όλα η Παρθένος, για τον αγιασμό της σάρκας της και για να μπορεί να φέρει το σωτήριο κύημα. Το Πνεύμα το Άγιο προετοίμασε την Υπεραγία Θεοτόκου για να μπορέσει να δεχθεί μέσα της, δηλαδή, το πύρ της θεότητος και να μην κατακαεί. Και έτσι στη συνέχεια, λέει ο Αμέγας Αθανάσιος, σε αυτήν όχι δυνάμει και ενεργεία, αλλά ως προς όλο το πλήρωμα της θεότητος, αυτή η Αρχιθεός και υπεράρχιος του Υιού του Θεού υπόστασης σαρκώθηκε και ενανθρώπισε. Δηλαδή, όχι ενεργεία του Θεού έγινε αυτό μόνο, αλλά ο ίδιος ο Θεός, η ίδια η υπόσταση, ο όλος Θεός κατόκισε μέσα εις την υπεραγία Θεοτόκου, σαρκώθηκε και ανανθρώπισε. Τα ίδια σχεδόν λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι λέγει? Μετά τη συγκατάθεση της Αγίας Παρθένου, που είπε η Παναγία μας, «Ιδού η δούλη Κυρίου, η ανητόμη κατά το ρήμα σου», τι συνέβη? Μετά, αμέσως από τη συγκατάθεση, Πνεύμα Άγιο ήλθε επάνω σε αυτήν, καθαρίζοντάς την και χαρίζοντάς της δύναμη δεκτική της θεότητας του Λόγου, γιατί πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος για να δεχθεί τον Θεό. Όπως και στη μεταμόρφωση, το Πνεύμα το Άγιο άλλαξε τους Αποστόλους και μπόρεσαν να δουν το πύρ της θεότητος, το φως της θεότητος. Έτσι και εδώ το Πνεύμα το Άγιο κάνει την Παναγία μας δεκτική της θεότητος, συγχρόνως όμως και γεννητική, να μπορεί να δεχθεί αλλά και να γεννήσει τον Θεό και Λόγον, τον σαρκωμένο Θεό και Λόγον. Και τότε την επισκίασε η του Θεού το υψίστου εν υπόστατος σοφία και δύναμης, ο Υιός του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, «Αγία μεν είσαι εσύ και χαριτωμένη Παρθένε, Πνεύμα όμως πάλι Άγιον επελεύσεται επί σε, ετοιμάζοντας και προετοιμάζοντας το θεουργικό έργο που θα γίνει σε σένα με μεγαλύτερη προσθήκη αγιασμού και δύναμης υψίστου επισκιάσεση. Είσαι Αγία, αλλά θα δεχθείς ακόμα περισσότερο αγιασμό, προσθήκη αγιασμού, δύναμης υψίστου επισκιάσεση, δίνοντάς σου δύναμη συγχρόνως και με τη δική της επισκίαση και συνάφεια, διαμορφώνοντας την ανθρωπότητα, και έτσι θα τελεσουργηθεί μέσα σου το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Τι θέλει να πει όμως ότι με δημιουργική δύναμη εργάσατο το Πνεύμα το Άγιο τη σύλληψη της Παρθένου? Άκουσε προσεκτικά, γιατί είναι βαθύ το νόημα. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τον λόγο εκείνο που είπε ο άγγελος στο μνήστορα Ιωσήφ, τι του είπε? Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, εκ πνεύματος. Τι θα πει αυτό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, το εκ τινός, πώς λέγεται? Λέγεται ή δημιουργικά, σύμφωνα με το «Εις Θεός ο Πατήρ», από τον οποίον προέρχονται τα πάντα, διότι όλα από τον Θεό κτίστηκαν δημιουργικά, κατά την ουσία και δύναμη και ενέργεια. Εκ του Πατρός λοιπόν έγιναν τα πάντα με την δημιουργική του δύναμη, με τη δημιουργική του ενέργεια. Αλλά το εκ τινός μπορεί να λέγεται και γεννητικά, όπως λέμε ο Υιός γεννήθηκε εκ του Πατρός. Εκ γαστρός
προεοσφόρου εγέννησάσε. Μπορεί να λέγεται και εκπορευτικά, όπως λέμε για το Πνεύμα το Άγιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Μπορεί να λέγεται και φυσικά, όπως η ενέργεια η δική μας προέρχεται από εμάς τους ίδιους, ή όπως το απάβγασμα του ήλιου από τον ίδιο τον ήλιο. Εκ του ηλίου το απάβγασμα, το φως, ή μάλλον για να μιλήσουμε καθαρότερα, όπως η ενέργεια από τον ενεργούντα, γιατί κάθε θεία ενέργεια προέρχεται από τον Θεό. Μπορεί να σημαίνει λοιπόν και αυτό το εκ, από αυτόν που ενεργεί η ενέργεια. Στη συνέχεια συμπεραίνει ο Άγιος και λέει ότι το σώμα του Κυρίου δημιουργικά κτίστηκε στην Παρθένο από το Άγιο Πνεύμα και ούτε γεννητικά, ούτε φυσικά, ούτε εκπορευτικά. Εάν λοιπόν το υπερκόσμιο σώμα του Χριστού προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιου, δεν είναι δυνατό να είναι γέννημα αυτού. Έτσι. Ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός με ανερμήνευτο τρόπο. Το γεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη και το γεννημένο εκ του Πνεύματος πνεύμα εστί. Αλλά εδώ έχουμε σάρκα. Ούτε πάλι από αυτό ως ενέργεια αυτού, γιατί στην περίπτωση απλής και ασώματης φύσεως τον ίδιο λόγο της ουσίας επιδέχεται και η ενέργεια, σύμφωνα με το άκτιστο, δηλαδή και συναίδιο. Υπολείπεται επομένως να είναι σάρκα από αυτόν ως κτίσμα του. Άρα, δημιουργικά το σώμα του Χριστού μας εκ του Αγίου Πνεύματος δημιουργείται μέσα στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Υπολείπεται λοιπόν να είναι σάρκα από αυτόν ως κτίσμα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Ο Υιός του Θεού συνέπηξεν εαυτό εκ των αγνών και καθαρωτάτων της Παρθένου αιμάτων, σάρκα εμψυχωμένην, ψυχή λογικήτα και νοερά, απαρχήν του ημετέρου φυράματος, ου σπερματικός αλλά δημιουργικός, δια του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού συνέπηξε, δημιούργησε, κατασκεύασε για τον εαυτό του από τα αγνά και καθαρότατα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου σάρκα, εμψυχωμένη σάρκα που είχε και ψυχή, και ψυχή λογική και νοερά, η οποία είναι η απαρχή του δικού μας φυράματος, και δημιούργησε για τον εαυτό του αυτή τη σάρκα ου σπερματικός, όπως γίνεται στους ανθρώπους, έτσι που δημιουργείται ο ένας άνθρωπος από τον άλλον σπερματικός, αλλά δημιουργικός δια του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι ο Χριστός αυτός εαυτόν έχρισε. Έχρισε ο ίδιος ο Χριστός τον εαυτό του, χρειώντας ως Θεός το σώμα με τη θεότητά του. Χρειόμενος δε ως άνθρωπος, γιατί ο ίδιος είναι αυτό και εκείνο, και ο χρειόμενος και ο χρήσας, με τη θεότητά του, το σώμα του. Η δε θεότης είναι χρήσης της ανθρωπότητας. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, ερμηνεύοντας εκείνο το του Ισαΐου, και προσήλθε προς την προφήτηδα και συνέλαβε και έτεκε νάρεν, και αυτό αντιστοιχεί στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος προσήλθε προς την προφήτηδα. Προφήτης είναι η Παναγία μας, η οποία όντως είναι προφήτης. Και συνέλαβε και έτεκε άρεν. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, το ότι βέβαια από το Άγιο Πνεύμα το Πανάγιο εκείνο σώμα, το οποίο ενώθηκε με το Λόγο, στερεωνόταν, πώς θα μπορούσε κανείς να έχει ενδιασμούς. Το Πνεύμα το Άγιο κατασκεύασε το σώμα για τον Υιό και Λόγο του Θεού, αλλά και όπως είπαμε ο ίδιος ο Υιός και Λόγος και ο Πατήρ, όλη η Παναγία Τριάς κατασκεύασε το σώμα του Χριστού μας. Λοιπόν, η του Πνεύματος ενέργεια, λέει ο Άγιος Κύριλλος,
Αλεξανδρίας, μέσα από την οποία σχηματιζόταν το σώμα που ήταν στην Αγία Παρθένου, γινόταν γνωστό πλαγίος με την ένωση του σώματος και του πνεύματος, διότι και ως προς αυτού έγινε ο Χριστός απαρχή των αγιασμένων εν πνεύματι, οι οποίοι δεν γεννήθηκαν εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού. Γεννητός λοιπόν από το πνεύμα κατά τη σάρκα και πριν από τους άλλους αυτός, για να αναγεννηθούμε κι εμείς με αυτά γι' αυτόν. Όπως ο ίδιος ο Κύριος έγινε απαρχή όλων ημών και το σώμα του δημιουργήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, έτσι και εμείς μέσα στην Εκκλησία αναγεννόμεθα εκ Πνεύματος Αγίου και αγιαζόμεθα. Με δημιουργική λοιπόν ενέργεια, λέει ο Άγιος Νικόδημος τώρα, το Πνεύμα το Άγιο έκτισε το δεσποτικό και θεοϋπόστατο σώμα του Κυρίου, με την οποία έκτισε και τα πάντα, δηλαδή όχι με την τάξη τη φυσική, σύμφωνα με την οποία διαδοχικά με την σπορά γεννιόνται τα των ανθρώπων σώματα αλληλοδιαδόχως. Τι λοιπόν συμπεραίνουμε από αυτό? Ότι επειδή στα έξω μία είναι η ενέργεια της Αγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το κοινό αξίωμα των θεολογούντων, άρα και το δεσποτικό σώμα του Κυρίου, όχι μόνο το Πνεύμα το Άγιο το έκτισε και δημιούργησε από τα πανάχρατα αίματα της Παρθένου, αλλά και ο Πατήρ και ο Υιός. Δηλαδή όλη η Αγία Τριάδα, και ο μεν Πατήρ ευδόκησε την σάρκωση του Υιού του, ο Υιός την αυτούργησε, το δε Πνεύμα το Άγιο τελεσιούργησε. Χρησιμοποιούν δε μερικοί σε αυτό το παράδειγμα των τριών ανθρώπων, από τους οποίους ο ένας ντύνεται ένα φόρεμα, βοηθούν όμως και οι άλλοι δύο να το φορέσει. Ντύθηκε την ανθρώπινη φύση ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ευδοκία του Πατρός και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο σοφός ψελός στην εορτή πανηγυρίζοντας λέει: «Επειδή ένα πρόσωπο από την Θεία και πρώτη Τριάδα τέλεσε το μυστήριο, ο μόνος Υιός, λέγω του Πατρός, συνεργούν με αυτό όπως ο Πατήρ και το Πνεύμα». Και ο Ιωάννης ο Γεωμέτρης λέει το εξής: «Μόνο τον Υιό, με μόνη την σάρκα του Υιού, θα ομολογήσουμε ότι ενώθηκε με την σάρκα ως προς τις υποστάσεις. Ουμήν ουδέ πάλιν, όπως ακριβώς υποστατικός ο Υιός μόνος, έτσι και ενεργητικός, αλλά κατασκευάζει με ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Πνεύματος την πρόσληψη. Και έτσι μου γίνεται γνωστή πάλι η Τριάδα ενωμένη. Και ο ένας Θεός, πριν να διαιρεθεί, συνάγεται». Είναι επομένως έργο όλης της Αγίας Τριάδος η ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου, του Υιού και Λόγου. Βλέπε όμως ότι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη σύλληψη της Θεοτόκου φανέρωσε την Αγία Τριάδα ονομάζοντας ύψιστο τον Πατέρα, δύναμη τον Υιό και πνεύμα το Πνεύμα το Άγιο, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος. Λέει ακόμα και ο Ιερός Αυγουστίνος: «Η σύλληψη της Μαρίας και ο τόκος με την ενέργεια της Τριάδος είναι εκείνη η οποία δημιουργείται από αυτήν που δημιουργεί τα πάντα». Τα λέγει στο 5ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου περί Τριάδος. Του Δευτέρου περί Τριάδος. Η σύλληψη της Μαρίας και ο τόκος με την ενέργεια της Τριάδος είναι εκείνη η οποία δημιουργείται από αυτήν που δημιουργεί τα πάντα. Όπως λοιπόν η Αγία Τριάδα με κοινή συμβουλή έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, από την Αδάμα, δηλαδή από την Παρθένο γη, γιατί αυτό σημαίνει εβραϊκά το όνομα του Αδάμ, χωικός, χωμάτινος, έτσι έκτισε και τον νέο Αδάμ από την Παρθένο γη, δηλαδή από την παρθενική κοιλιά της Θεοτόκου, και διαμέσου αυτού ενήργησε την ανάπλαση,
του συντριβέντος Αδάμ. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, πανηγυρίζοντας τον Ευαγγελισμό, θεολογεί άριστα. Γνωρίζει τι θα κάνει το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζει ο Υιός πως για τον εαυτό του κατασκευάζει το πνευματικό οικητήριο. Αυτός όπως θέλει περιβάλλεται την μορφή του δούλου. Γνωρίζει ο πατήρ την ανανθρώπιση του μονογενούς. Διότι όπου είναι το Πνεύμα του Άγιο, εκεί είναι και ο Υιός. Και όπου είναι ο Υιός, εκεί είναι και ο πατήρ. Διότι είναι αχώριστη η τριάδα, αμέριστη η τριάδα, αδιαίρετη η τριάδα. Επειδή δε η σύλληψη Παρθένου έγινε δημιουργικά, δηλαδή με δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ή για να πούμε καλύτερα της Αγίας Τριάδος, όπως είπαμε, και όχι σπερματικά, δηλαδή σύμφωνα με την τάξη και ακολουθία της φύσεως, γι' αυτό αναγκαστικά ακολουθεί ότι η ανέκφραστη σύλληψη αυτή υπερεύαινε τους όρους της φύσεως των ανθρώπων. Η μεν φύσης τέσσερα πράγματα χρειάζεται για την τελείωση του εμβρίου, σύμφωνα με τον σοφό Κορέσιο. Σύλληψη, εξοικονισμό ή ειδοποίηση, κίνηση και τελείωση. Έτσι είναι τέσσερις φάσεις που περνάει το έμβριο. Σύλληψη, εξοικονισμός που φαίνονται πλέον τα διάφορα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, κίνηση κινείται και τελείωση και τελειοποιείται το έμβριο. Η μεν σύλληψη τελειοποιείται από σπέρμα και από τους δύο σε 6 ή 7 ημέρες. Η δε ειδοποίηση ή εξοικονισμός είναι διαμόρφωση όλων των μελών του σώματος. Και σε μεν τα άρενα σε 30 ή 35 ημέρες, έτσι εξοικονίζεται το έμβριο. Στα δε θύλαια σε 40 ημέρες τελειοποιείται. Ενώ η κίνηση του εμβρίου γίνεται στα μεν αρσενικά σε 3 μήνες, στα δε θηλυκά σε 4 μήνες. Η δε τελείωση, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ζει το έμβριο, φτάνει μέχρι της γεννήσεως, όπου πλέον τελειοποιείται και μπορεί να ζήσει εκτός της μητέρας του. Από όλα λοιπόν αυτά τα φυσικά παρακολουθήματα, ήταν ανώτερη η σύλληψη του Κυρίου από τα παρθενικά αίματα. Διότι όπως λένε πολλοί θεολόγοι, όλα αυτά έγιναν συγχρόνως, δηλαδή υποστατική ένωση, πρόσληψη, σύμπηξη, σύλληψης, ειδοποίησης, θέωσης. Διότι τέτοια έπρεπε να είναι η φύση μας, την οποία προσέλευε ο Θεός Λόγος. Γι' αυτό και λέγεται το εξής αξίωμα από το Δαμασκηνό Ιωάννη. «Άμα σάρξ, άμα Θεού Λόγου σάρξ». Λέγει και ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων πανηγυρίζοντας την εορτή. «Άμα σάρξ, έμψυχη λογική, άμα Θεού Λόγου σάρκα». Δηλαδή με το που δημιουργήθηκε η σάρκα αμέσως και θεώθηκε. Διότι την υπόσταση την είχε στον εαυτό του, δηλαδή το είναι. Δεν είχε τη σύσταση πριν από τον εαυτό του. Ούτε έγινε ποτέ σάρκα αλλού από εμάς τους ανθρώπους. Και τότε συνέδραμε με τον Θεό Λόγο. Αλλά ως κλήρο είχε το να είναι συγχρόνως σάρκα έμψυχη λογική και Θεού Λόγου σάρκα έμψυχη λογική, η οποία προσελήφθη από τα παρθενικά και άγραντα αίματα της Αγράντου Παρθένου. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας το γάρεν αυτή γεννηθένα εκ πνεύματος εστίν Αγίου, είπε «Από εδώ είναι φανερό ότι δεν έγινε σύμφωνα με την κοινή φύση η δημιουργία της σάρκας στον Κύριο, διότι αμέσως ήταν τέλειο ως προς την σάρκα το οικειοφορούμενο, χωρίς να διαμορφωθεί ούτε για λίγο στις διαπλάσεις, όπως κάνουν γνωστό τα λόγια, διότι δεν λέχθηκε το κοιηθέν, δηλαδή αυτό που οικειοφορηθήκε αδιαμόρφωτα, αλλά το γεννηθέν, μορφωμένο δηλαδή». Το ίδιο λέγει και ο Δαμασκηνός. Δεν τελειώθηκε με μικρές προσθήκες η μορφή του εμβρίου, αλλά πάρα αυτά τελειοποιήθηκε. Δηλαδή ο Χριστός μας με το που έγινε η σύλληψή του στην άχρηστη κοιλία της υπηρεγίας Θεοτόκου, αμέσως φανερώθηκε με την ανθρώπινη μορφή και όχι όπως συμβαίνει σε εμάς τους ανθρώπους που τα δύο κύτταρα ενωμένα γίνονται 4, 4, 8 και σιγά σιγά στις περίπου 35 με 40 ημέρες φαίνεται
το έμβριο με την ανθρώπινη μορφή όπως την ξέρουμε, με όλα τα μέλη του. Στον Κύριο αυτό έγινε αμέσως με την σύλληψή του. Εναντιοφάνεια όμως, και με αυτό θα κλείσουμε, και απορία βρίσκεται μεταξύ του βασιλείου και του ιερού Θεοφυλάκτου και άλλων, από τους οποίους ένας είναι και ο Ιωάννης ο Ζωναράς. Ο Θεοφύλακτος, ερμηνεύοντας τον λόγο που είπε ο Γαβριήλ προς την Παρθένο, «Διό και το γενόμενο εξού Άγιον», λέει, «αυτό που σταδιακά αυξάνεται στη μήτρα σου και δεν υπήρξε αμέσως τέλειο». Αλλά και ο Χρυσορήμων το ίδιο λέει ως εξής, «και πώς γίνεται άνθρωπος, σε μήτρα και αφορείται, αυξάνεται σταδιακά και φτάνει στο όριο της δικής μου ηλικίας». Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του δεσπότου. Η σάρκα η δική μου. Δεν αυξάνεται η ουσία εκείνου σταδιακά και σμίγει με τους ανθρώπους. Φαίνονται αντίθετα αυτά με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Συμβιβάζεται όμως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτή η εναντιοφάνεια, όπως εγώ νομίζω, εάν εννοήσουν ότι αμέσως διαμορφώθηκε ως προς τα μέλη το θεοϋπόστατο βρέφος στην κοιλιά της Παρθένου, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, όμως τα μέλη τα οποία διαμορφώθηκαν δεν αυξήθηκαν αμέσως και έγιναν τέλεια, όπως τα του εννεαμηνιαίου βρέφους. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, αμέσως θα είχε διωγγωθεί η κοιλιά της Παρθένου και επομένως αμέσως θα γινόταν το βρέφος, το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Σταδιακά λοιπόν αύξαναν τα διαμορφωθέντα μέλη έως ότου έγινε το βρέφος 9 μηνών και γεννήθηκε, όπως λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος και άλλοι. Επομένως δεν υπάρχει εναντίωσης και αντίθεση στους Άγιους Πατέρες. Αλλά τι μας λένε οι Άγιοι, ότι από την πρώτη στιγμή εξοικονίστηκε το βρέφος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου, αλλά σταδιακά αυξήθηκε και στους 9 μήνες εγεννήθη ο Κύριος. Αυτά έτσι τα λίγα δογματικά, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, για την σύλληψη, την ανερμήνευτο μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου. Και θα κλείσουμε με κάτι επίκαιρο, το οποίο βέβαια αφορά σε όλους μας και έχει σχέση με τους πολέμους και τις ακοές των πολέμων που έχουμε πάρα πολλές στην εποχή μας, οι οποίες έχουν βέβαια άμεση σχέση με το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε πιστευτό και δεν γίνεται πιστευτό. Και ακριβώς αυτή η απιστία στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, στο γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, αυτή ακριβώς η απιστία, αυτή η αθεία είναι και η αιτία των πολέμων. Λέει ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος, ποιες θα είναι οι αιτίες του μελλοντικού πολέμου? Και απαντάει, από την ποιότητα της ειρήνης εξαρτάται αν θα γίνει ή δεν θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή, τι ειρήνη ζούμε τώρα, ειρήνη με τον Θεό ή μια εξωτερική επίφαση ειρήνης, όπου δεν υπάρχει αλλήλος παραγμός και αιματοχυσίες, αλλά στην πραγματικότητα και τώρα υπάρχει. Πόσες είναι οι εκτρώσεις που γίνονται καθημερινά στην ανθρωπότητα, πόσο αίμα χύνεται. Αλλά και ο φοβερός πόλεμος με τα όπλα, και όπου γίνονται βέβαια εκεί πάρα πολλές αιματοχυσίες, είναι αποτέλεσμα αυτής της απιστίας, της απουσίας ποιότητας ειρήνης αληθινής. Γιατί ποια είναι η αληθινή ποιότητα της ειρήνης? Είναι η μετοχή στον Χριστό, που είναι η ειρήνη μόνο. Τότε η ειρήνη μας είναι αληθινή ειρήνη, είναι ποιοτική ειρήνη. Όταν υπάρχει η ένωσή μας με τον Χριστό δια της πίστεως και της ζωής. Αν η ζωή μας, λέει ο Άγιος Νικόλαος, κατά τη διάρκεια της ειρήνης είναι θεοσεβής, δεν θα γίνει μεταβεβαιότητος πόλεμος. Ω, μακάρι να είναι έτσι. Ο πόλεμος δηλαδή έρχεται όταν δεν υπάρχει στη διάρκεια της ειρήνης, της εξωτερικής ειρήνης, θεοσέβεια. Όταν υπάρχει θεοσέβεια, ευσέβεια,
τότε δεν γίνεται πόλεμος. Η ασεβής ειρήνη αποτελεί το λίκνο του πολέμου. Τα μικρόβια του πολέμου εν καιρό ειρήνης πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται. Και όταν πολλαπλασιαστούν και αυξηθούν, τότε ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Είτε οι άνθρωποι το επιθυμούν εκείνη τη στιγμή, είτε όχι. Θα λέγαμε δηλαδή νομοτελειακά, αναγκαστικά, έρχεται πόλεμος όταν πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια αυτά της ασέβειας, της αθεΐας, της απιστίας. Ανάμεσα σε όλες τις αιτίες των μελλοντικών πολέμων, λέει ο Άγιος Νικόλαος, όπως και των πολέμων του παρελθόντος, θεμελιώδης και κύρια αιτία παραμένει ο αθεϊσμός και η αποστασία από τον Θεό τον ένα και ζώντα. «Δεν υπάρχει ειρήνη για τους άθεους», λέγει ο Κύριος με τον προφήτη Ισαΐα. «Η αθεία αποτελεί ύβρι προς τον Δημιουργό και Παντοκράτορα του κόσμου, περιφρόνηση και εκ νέου σταύρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο οποίο το όνομα οι χριστιανικοί λαοί βαφτίστηκαν και με τη βάφτιση ορκίστηκαν σε Αυτόν με όρκο πίστεως. Κάθε όμως προσβολή του Θεού, αν δεν επέλθει άμεσα η μετάνοια, φέρνει δυστυχία. Την αθεία ή την απιστία αναπόφευκτα ακολουθεί η ειδωλολατρεία». Και σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε πέσει στην ειδωλολατρεία και λατρεύουμε ποικίλα είδωλα, με κορυφαίο το είδωλο του εγώ. Αφού, λέει ο Άγιος Νικόλαος, μόλις ο άνθρωπος αρνηθεί τον Θεό, γεμίζει το κενό της ψυχής του με κάτι άλλο, το οποίο προσκυνά ως μέγιστη πραγματικότητα ή μέγιστη αξία. Και σήμερα οι άνθρωποι προσκυνούν το χρήμα, το εγώ, την επιστήμη, τη γνώση ή και αυτόν τον ίδιο τον σατανά. Ο ασεβής την πίστη προς τον ένα Θεό, λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίρβιτς, την αντικαθιστά με πολλά είδωλα. Ποτέ κανείς ειδωλολάτρης δεν προσκύνησε μόνο ένα είδωλο. Την ειδωλολατρεία συνοδεύει η χαοτική ψυχή του ανθρώπου, ενώ η πίστη στον ένα Θεό φέρνει στην ψυχή κλασική απλότητα, καθαρότητα και προορισμό. Πόσο όμως ο άνθρωπος μπορεί να δει μέσα στο σημερινό πνευματικό χάος του μεγάλου πλήθους μορφωμένων Ευρωπαίων και Αμερικανών, και αν είναι σε θέση να απαριθμίσει τις πιο βαριές πληγές τους, εκείνων που προς το παρόν τώρα έχουν κυρίως πέντε είδωλα, στα οποία δεν προσφέρουν τίποτα λιγότερο παρά μόνο τη θεϊκή τιμή. Πρώτο είδωλο, η ύλη. Δεύτερο είδωλο, το εγώ. Τρίτο είδωλο, το έθνος. Εξού και η ποικίλη εθνικισμή και η αλληλοσπαραγμή. Και το ένα έθνος επιπίπτει στο άλλο έθνος με σκοπό την κυριαρχία. Τέταρτο είδωλο, ο επεκτατισμός. Και πέμπτο είδωλο, η κουλτούρα, ο λεγόμενος πολιτισμός, οι τέχνες, οι επιστήμες, η ανθρώπινη σοφία, που είναι αποτέλεσμα αυτά όλα της γενιάς του Κάιν, της γενιάς που αποστάτησε από τον Θεό. Ας κρατηθούμε μακριά από όλα αυτά τα είδωλα. Ας επιστρέψουμε μετάνοια εις τον Κύριο της δόξης και τότε ο πόλεμος θα φύγει μακριά. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.